χρειάζομαι είναι πράγματι το καλύτερο που μπορούσε να μας δώσει ο Θεός. Τίποτα άλλο δεν προέρχομαι από εκεί. Ό,τι επιθυμεί αυτός. Σύμφωνα πάντως με δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η Άλκο για λογαριασμό του Sky, οι δραστηριότητες του κ. Μητσοτάκη βλάπτουν τη Νέα Δημοκρατία. Στην ίδια δημοσκόπηση θετική είναι η εικόνα των ψηφοφόρων για τον Ευάγγελο Γιαννόπουλο. Η μεγάλη πλειοψηφία των ψηφοφόρων, το 50,8%, πιστεύει πως οι δραστηριότητες του κ. Μητσοτάκη βλάπτουν το κόμμα του, με μόνο το 17,9% να δηλώνει πως το ωφελούν. Στο χώρο των ψηφοφόρων της ίδιας της Νέας Δημοκρατίας, η σαφέστατη πλειοψηφία, το 42,2%, μιλούν για βλάβη και μόνο το 31,3% για ωφέλεια. Ταυτοχρόνως, η πλειοψηφία των ψηφοφόρων πιστεύει πως η Νέα Δημοκρατία έχει περισσότερες ελπίδες να κερδίσει τις εκλογές με αρχηγό τον κύριο Εύερτ παρά με τον κύριο Μητσοτάκη. Στο σύνολο των ψηφοφόρων, ο κύριος Εύερτ προηγείται με 37,8 έναντι 27,9 του κύριου Μητσοτάκη, ενώ στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας προηγείται με 47,1 έναντι 40%. Συγκρίνοντας 4 ηγετικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, 2 της γενιάς του κυρίου Εύερτ και 2 νεότερα στελέχη, εντυπωσιάζει η εκτόξευση του κυρίου Κώστα Καραμαλή στην πρώτη θέση ανάμεσα στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ακολουθούν οι Γιώργος Σουφλιάς, Ντόρα Μπακογιάννη και Στέφανος Μάνος. Στο σύνολο όμως των ψηφοφόρων προηγείται ο κύριος Σουφλιάς με απήχηση και εκτός των τυχών του κόμματός. Τέλος, θετικότατη είναι η εικόνα του Ευάγγελου Γιαννόπουλου τόσο στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ όσο και στο σύνολο των ψηφοφόρων, παρά το γεγονός ότι ως γνωστόν δεν μετρήθηκε στην κούρσα των διαδόχων. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Μιλτιάδης Εύερτ, επιμένει ότι υπάρχει θέμα, αναφερόμενος στην υπόθεση των σιναρίων για τη Θράκη και κατηγορεί την κυβέρνηση για μικροκομματικούς χειρισμούς. Από την πλευρά του όμως, ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον κύριο Εύερτ για τη στάση του στην ίδια υπόθεση. Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης ξέσπασε μετά την αποκάλυψη από τον Γεράσιμο Αρσένη της πηγής των πληροφοριών του Μιλτιάδη Εύερτ για το εθνικό μυστικό. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ιδιαίτερα επικριτικός για τους χειρισμούς του Μιλτιάδη Εύερτ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ευτυχώς δεν δημιουργήθηκε μεγάλο θέμα. Όταν κυρίαζε εθνικά θέματα, πρέπει να είσαι ιδιαίτερα ευαίσθητος και προσεκτικός. Γιατί πράγματι αυτό μπορούσε να έχει κοστίσει πάρα πολύ. Ευτυχώς δεν συνέβη. Την άποψη της κυβέρνησης ότι το θέμα θεωρείται λήξαν συμμερίστηκε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος, ο οποίος από τις ΗΠΑ δήλωσε ότι μετά τη διάψευση του ΝΑΤΟ δεν υπάρχει θέμα Θράκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλά κορυφαία στελέχη της παράταξης είναι δυσαρεστημένα από τους χειρισμούς του Μιλτιάδη Εύερτ στο όλο θέμα. Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης αποφεύγει διακριτικά να αναλυθεί στο θέμα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Σουφλιάς είναι δυσαρεστημένος. Η Ντόρα Μπακογιάννη από την πλευρά της επιχείρησε να θέσει το θέμα κατά τη συνεδρίαση της Όχι Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: είμαστε εκτεθειμένοι, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Θα λέγατε ότι οι τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της Θράκης βλάπτουν ή όχι την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας? Δεν μπορώ να κάνω κανένα σχόλιο τώρα. Θέματα αυτής της μορφής θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πάρα πολύ μεγάλη περίσκεψη. Εφόσον ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε μια υπεύθυνη πληροφορία, ορθώς τη διαβίβασε στην κυβέρνηση. Για διαρροή δεν γνωρίζω και δεν σχολιάζω. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μιλτιάδης Εύερτ κατά τη σύσκεψη, μιλώντας στους στενούς του συνεργάτες, εξέφρασε τη δυσφορία του για τις δηλώσεις του Γεράσιμου Αρσένη, ενώ κατηγόρησε τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης ότι χειρίστηκε το όλο θέμα με τρόπο απαράδεκτο, διαπομπεύοντας τον Έλληνα αξιωματικό. Το όλο θέμα διέρευσε στον τύπο από την κυβέρνηση για να αποτελέσει φθηνό αντικείμενο μικροκομματικής εκμετάλλευσης. Λυπάμαι που τα εθνικά μας θέματα έγιναν αντικείμενο φεδρών και μικροκομματικών χειρισμών. Η Γενική Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, Αλέκα Παπαρίγα, δήλωσε από την πλευρά της ότι τα πολιτικά παιχνίδια μπορεί κανείς να τα καταγγείλει, αλλά δεν πρέπει να γνωρίσει το γεγονός ότι και η Ελλάδα και η Τουρκία βρίσκονται σε μια πάρα πολύ ευαίσθητη περιοχή και οι λαοί είναι στο στόχαστρο παρόμοιων σχεδιασμών του ΝΑΤΟ. Είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε και πάλι με τον Κυριάκο Μαντούβαλο και το ελικόπτερο του Sky. Καλημέρα, Κυριάκο. Καλημέρα, Βασιλική. Καλημέρα από ψηλά. Έχουμε καθαρό ουρανό. Δυστυχώς δεν έχουμε καθαρούς δρόμους. Εννοώ ότι έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα πια. Έχουν οι κεντρικοί δρόμοι, μάλλον οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας, έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πριν από λίγο μου είπατε για αυτές τις αλλαγές, τις ρυθμίσεις κάτω στην Αμαλία. Έτσι λοιπόν εστιάζουμε σε εκείνη την περιοχή και διαπιστώνουμε ότι σήμερα έχει ξεχωριστά μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο η Αμαλίας,
αλλά και η συγκρού σε όλο το μήκος της, από ό,τι μπορώ να δω, ξεκινάει περίπου από την στροφή για Νέα Σμύρνη, από το μέσο δηλαδή όλη η συγκρού είναι μπλοκαρισμένη και έτσι συνεχίζει μέχρι το τέλος, η Αμαλία στο ίδιο, όλοι μπλοκαρισμένοι, αλλά και όλοι οι γύρω δρόμοι έχουν ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα σήμερα. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ή αν οφείλεται στην συγκεκριμένη ρύθμιση. Εσείς βλέπετε την Αμαλίας κάτω, αλλά και την Βασιλής Σοφίας που έρχεται κάθετα στην Αμαλίας. Την βλέπουμε εμείς από την αρχή και διαπιστώνουμε ότι από το Χίλτον μέχρι το τέλος η Βασιλής Σοφίας είναι μπλοκαρισμένη. Έτσι λοιπόν, αυτή την ώρα εντελώς ξεχωριστό, διαφορετικό από το πρόβλημα που είχαμε τις άλλες μέρες, το πρόβλημα στους γύρω δρόμους από τη Συγκρού, την Αμαλία, τη Βασιλής Σοφίας και την Βασιλείος Κωνσταντίνου, από ό,τι είδα εκεί στο Μέτρη και Καλλιμάρμαρο. Αυτά λοιπόν, αυτή η εικόνα η όχι και τόσο εύκολη. Και κουράγιο στους οδηγούς. Κουράγιο στους οδηγούς και σε λίγα λεπτά πάλι θα είμαστε κοντά στους τηλεθεατές του Sky για να τους δώσουμε και ακόμα μια γεύση από τη ζωή στη μεγάλη μας πόλη. Βεβαίως, Κυριάκο. Σε λίγο και πάλι μαζί. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε χθες όλα ανεξαρτήτως του στελέχη του ΠΑΣΟΚ να ενισχύσουν την προσπάθεια για την ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου. Ο κ. Φονδρέου χαρακτήρισε ως νέα αφετηρία για το ΠΑΣΟΚ τη χθεσινή συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου. Χωρίς τη Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου, ο Πρωθυπουργός μετά από 37 μήνες και 15 ημέρες επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ και προείδρευσε τη συνεδρίαση του νέου εκτελεστικού γραφείου του κινήματος. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ενημέρωσε τα μέλη του οργάνου για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και καθορίστηκε πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 20 Νοεμβρίου να συνεδριάσει υπό την Προεδρία του η Πολιτική Γραμματεία. Τα δύο χρόνια που έχουμε μπροστά μας, θα είναι ακόμα χρόνια δημιουργικά. Χρόνια που θα αποδώσουν όλα τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός παρέμεινε στην άποψη που εξέφρασε με την τελευταία του ομιλία στην Κεντρική Επιτροπή σχετικά με τους διαφωνούντες, τόνισε όμως ότι ήταν κραυγή αγωνίας για το μέλλον και την προοπτική του ΠΑΣΟΚ. Ετώνησαν ότι δεν ήταν μήνυμα σύγκρουσης, αλλά κραυγή αγωνίας. Όχι δική μου, ολόκληρο του ΠΑΣΟΚ. Και επομένως ένα μήνυμα που άσχησε να κρυπηθεί, αλλά που στόχος του ήταν και είναι η κινητοποίηση όλων των δυνάμεων του κινήματος. Ο Ανδρέας Παπανδρέου κάλεσε τους διαφωνούντες να συμμετάσχουν στην ανανεωτική, όπως χαρακτήρισε, πορεία του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουν διαγραφεί, ούτε έχουν παραιτηθεί. Είναι μέλη του κινήματος. Ένας παραιτήθηκε, κύριε Σοβόρος. Όλα καλά θα πάνε για όλους τους ενώσεις. Διαφωνούς υπάρχουν πολύ και σε πολλά θέματα. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να εξασφαλιστεί αυτή η ενότητα που είπε ο πρόεδρος? Ναι, ουγού. Έντονες επικρίσεις προς τις τράπεζες για τη νέα πολιτική μείωση των επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια διατύπωσε χθες ο διοικητής της Εθνικής Τράπεζας Γιώργος Μύρκος. Ο κ. Μύρκος είπε ότι οι τράπεζες δεν ενημερώνουν επαρκώς το καταναλωτικό κοινό για το επιτόκιο που θα πληρώσουν τα επόμενα χρόνια αλλά και για το ύψος των τοκοχρεωτικών δόσεων. Ο διοικητής της Εθνικής κάλεσε την Τράπεζα της Ελλάδος να παρέμβει ώστε να ενημερωθούν σωστά οι πολίτες, ενώ ανακοίνωσε ότι τα νέα επιτόκια της Εθνικής για τα στεγαστικά δάνεια ανέρχονται στο 16%. Οι κόντρες με τις μηχανές είχαν χθες το αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο μαθητές και μία μαθήτρια στο 7ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Σερών Νέου Σκοπού. Οι κόντρες με τις μοτοσυκλέτες έγιναν θανάσιμο παιχνίδι για τρεις νέους ανθρώπους στις Σέρες. Ο Ιωάννης Τσαπαντής, 18 ετών, η Ευτυχία Βασιλακάκη, επίσης 18 ετών, και ο 17χρονος Γιώργος Κικιόπουλος έχασαν τη ζωή τους όταν οι δύο μοτοσυκλέτες, τις οποίες επέβαιναν, συγκρούστηκαν στο 7ο χιλιόμετρο της επαγγελματικής οδού Σερών Σκόπου. Ήταν κοντά και δεν πρόλαβα να προσπεράσει ένας. Βγήκαν και οι δύο όπως πέρσι, μπαίνοντας στο κανονικό το δρόμο, στο κανονικό το ρεύμα, γύρισαν πολύ σαν μηχανές οι δύο μαζί. Σοβαρά τραυματίστηκε ο 18χρονος Παναγιώτης Τεξόπουλος, ο οποίος ήταν συνεπιτάτης στη μία μοτοσυκλέτα. Ο Μπεξόπουλος ο Πάνος, από ό,τι είπε όταν τον πηγαίνει στο νοσοκομείο που ακούσαμε, τον χτύπησε λέει ο άλλος από πίσω. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει τη διάθεσή της υπολογιστής Σερών, οι τέσσερις νέοι με τις δύο μοτοσυκλέτες έκαναν κόντρες μεταξύ τους. Σε μια στροφή όμως του επαρχιακού δρόμου, ο ένας έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να συγκρουστούν μεταξύ τους. Το ένα το παιδί την έτρεχε τη μηχανία. Κανένας από τους τέσσερις δεν φορούσε κράνος ασφαλείας. Πόρες Μασόκ για τη δράση παραθρησκευτικής οργάνωσης που έχει απλώσει τα πλοκάμια της και στην Ελλάδα
έδωσε στη δημοσιότητα ο εισαγγελέας. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση που αποκάλυψε η εφημερίδα Το Έθνος, το Κέντρο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας είναι απλώς το προσωπείο μιας μεγάλης παραθρησκευτικής οργάνωσης που αποσπά χρήματα από τους οπαδούς της και τους κάνει πισίνια όργανά της με τη βοήθεια ψυχοφαρμάκων. Κανείς δεν περίμενε τον περασμένο Ιούνιο που άρχισε την έρευνά του ο εισαγγελέας Ιωάννης Αγγελής ότι πίσω από το Κέντρο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας Ελλάδος που εμφανιζόταν να πουλάει βιβλία και έντυπα ως μη κερδοσκοπικό σωματείο θα κρυβόταν μια καλωστημένη οικονομική επιχείρηση παρακλάδι της Διεθνούς Παραθρησκευτικής Οργάνωσης Εκκλησία της Αϊεντολογίας. Δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη θεμελίωση ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος. Η πρώτη προσέγγιση των υποψηφίων μελών γίνεται με απλά ερωτηματολόγια που μοιράζονται στους δρόμους της Αθήνας. Μία μέρα λέω προχωρούσα επί της Πατησίων. Κάποια κοπέλα αρκετά εμφανίσιμη, πολύ ευγενική, με πλησίασε με ένα ερωτηματολόγιο και μου έκανε διάφορες ερωτήσεις για το τι θα ήθελα να είχα στη ζωή μου ενώ δεν μπορώ. Της είπα εγώ διάφορα και εγώ το πήρα στην πλάκα ενώ στην ουσία κάτι υποψιαζόμουν. Μετά μου είπε να μου δώσει εκείνη το τηλέφωνό της, να δώσω εγώ το δικό μου τηλέφωνο και να συνεργαστούμε, να μπορέσει να με βοηθήσει να φτιάξω τη ζωή μου έτσι ώστε να γίνω πιο υπεύθυνος. Βέβαια εγώ το αρνήθηκα και μόλις αρνήθηκα ας πούμε εκείνη είδε ότι υπάρχει άλλη διέξοδος, ότι δεν μπορούσε να με πείσει. Από ευγενική ξαφνικά άλλαξε το προσωπείο της εντελώς. Ο άνθρωπος που συναντήσαμε αρνήθηκε τελικά τη βοήθεια αυτής της παραθρησκευτικής οργάνωσης. Δεν συνέβη όμως το ίδιο και με ένα συγγενικό του πρόσωπο. Είχε φάει τα λεφτά των γονιών του και κάπου τα έχει καταθέσει. Σύμφωνα με την έκθεση καταπέλτη του εισαγγελέα, όσοι στρατολογούνται για να αποκτήσουν τα αγαθά που τους υπόσχεται το κέντρο, πρέπει να πληρώσουν σημαντικά ποσά. Άλλοι που δεν έχουν χρήματα φεύγουν στις ΗΠΑ, όπου εργάζονται κάτω από άθλιες συνθήκες και δωρεάν σε φάρμες. Μάλιστα, υποχρεώνονται να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την οποία απαλλάσσουν το κέντρο από οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση αυτοκτονίας ή τραυματισμού τους. Ασκούν στα θύματα τους ψυχολογική βία και επιφέρουν αλλίωση στην προσωπικότητά τους για να επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους, να τα χρησιμοποιούν δηλαδή στους πολιτικο-οικονομικούς σκοπούς που έχουν. Τα μέλη της οργάνωσης περνούν στη συνέχεια από τη διαδικασία της αποκάθαρσης, όπως λέγεται, κατά τη διάρκεια της οποίας τους χορηγούνται άγνωστες φαρμακευτικές ουσίες. Και εδώ, σύμφωνα με την έκθεση του εισαγγελέα, υπογράφουν δήλωση στην οποία αναφέρουν ότι ούτε οι ίδιοι ούτε οι συγγενείς τους δεν θα μηνύσουν ή θα επιτεθούν στο κέντρο σε περίπτωση που πάθουν οτιδήποτε. Τα καθιστούν άβουλα όργανα, τους αλωτριώνουν, χάνουν την προσωπικότητα για να μπορούν να υπακούν στις εντολές που τους δίνουν. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι μέσα στο κέντρο λειτουργεί ο τομέας ειδικών υποθέσεων, όπως αποκαλείται. Τα μέλη του παρακολουθούν τις κινήσεις προσώπων με δικαστική, θρησκευτική, πολιτική ή άλλη ιδιότητα και αναφέρουν τα πάντα σε άγνωστα κέντρα του εξωτερικού. Κανένας από τους υπεύθυνους του κέντρου δεν ήθελε να δώσει μια συγκεκριμένη απάντηση για όλες αυτές τις καταγγελίες. Το μόνο που περιορίστηκαν να κάνουν ήταν να φωνάξουν την αστυνομία για να μας διώξουν από το κτίριο. Ένα κέντρο που όπως είπατε προηγουμένως μπορεί να έχει κάποιο ύφος και κάποια αξιοπρέπεια νομίζω ότι δεν είναι σωστό να απαντάει στον δρόμο. Στα υποψήφια μέλη που έρχονταν σήμερα για να παρακολουθήσουν τα αρχικά σεμινάρια επικρατεί ανησυχία και προβληματισμός. Εγώ ναι, πρώτη φορά έρχομαι. Δεν έχω έρθει ακόμα, τώρα μόλις. Μετά από αυτά που μου είπες, μάλλον όχι, το σκέφτομαι. Τι είμαι, ξέρω εγώ, χαζή, δεν ξέρω. Πάμε λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας και στον Πάνο Σταματόπουλο. Πάνο, καλή σου μέρα και πάλι. Καλημέρα, Θανάση. Η κίνηση εδώ στο κέντρο της Αθήνας έχει πυκνώσει. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θα μπορούσαμε να πούμε. Τα αυτοκίνητα έχουν αυξηθεί και τα έργα, όπως είπαμε και στην προηγούμενη σύνδεσή μας, συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Δίπλα μου έχω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ζουν καθημερινά το κέντρο της πόλης. Περνούν είτε με το αυτοκίνητό τους ή έχουν καταστήματα εδώ στο κέντρο. Πέστε μου κάτι. Περνάτε καθημερινά από το κέντρο της πόλης? Περνάω καθημερινά, ευτυχώς περνάω με μηχανάκι, αλλιώς ήμουνα χαμένη. Σήμερα πήρα το αυτοκίνητο γιατί ταξιδεύω για Βέρεια και από την κίνηση είχαν αλλάξει τις λουρίδες πάλι. Δεν ήξερα πια να πάρω, τίναξε το ψυγείο, κοιτήκαν τα νερά, έχω κλείσει τη μισή Αμαλίας. Ήρθε η Express Service, ταλαιπωρήθηκε κι αυτή. Δεν μπορούσαμε να συνοηθούμε από τα ντεσιμπέλα του διχορύπαση, φωνάζαμε ο ένας ταυτή του άλλου. Τελικά χαμός δεν είναι κατάσταση αυτή, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Λυπάμαι πάρα πολύ. Είναι μεγάλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε λόγω των συχνών αλλαγών στη σήμανση. Τεράστια, γιατί σας είπα, δεν ξέρεις ποια λουρίδα να ακολουθήσεις, μπλοκάρεις. Μετά
Δεν ξέρεις ποτέ. Σου χαλάει όλο το πρόγραμμα της ημέρας από τον εκνευρισμό. Τσακώνεσαι και με τους άλλους. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Κατά τη γνώμη μου κάτι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω το πρόγραμμα. Αυτό που μπορεί να γίνει πάνω είναι επιτέλους να γίνει το μετρό στην ημερομηνία που έχει οριστεί για να τελειώσουν όλα αυτά τα προβλήματα. Ακριβώς έτσι είναι, Θανάση. Δίπλα μου έχω και τον κύριο Πλακιά, ο οποίος έχει κατάστημα εδώ στην Αμαλία. Θα μας πει και αυτός τη δική του εμπειρία. Εμείς εδώ έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα, εδώ και 3 χρόνια που έχουν αρχίσει τα έργα του μετρό. Δεν παραπανιούμε ουσιαστικά για τα έργα. Είναι ένα έργο πνοής, όπως λένε και οι κυβερνώντες. Αλλά μας έχουν κλείσει τα καταστήματα ένα μεγάλο διάστημα μπρος. Αυτή τη φορά ελπίζαμε τουλάχιστον ότι θα μας δίνανε ένα μέρος του πεζοδρομίου. Θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο πάνω, αυτό έχει σημασία. Ο κύριος ακούει νομίζω. Θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο, κύριε, όμως, για να μην αδικούμε πάντοτε τους υπευθύνους. Όχι, δεν παραπονιέμαι και γενικά η ανταπόκριση από το μετρό δεν ήταν κάτι που μπορούσαμε να πούμε ότι δεν μας βοηθήσανε σε κάτι. Εγώ μέχρι σε ένα σημείο είχα ακόμη και γέφυρες μπροστά από το μαγαζί μου. Να περνάνε όσοι πελάτες νομίζαν ότι ίσως είναι ανοιχτό, γιατί νομίζαν μερικοί ότι θα κλείσω για ένα διάστημα. Αλλά το θέμα είναι ότι ίσως να μπορούσαν να κάνουν μια πιο εμπεριστατωμένη μελέτη, τουλάχιστον για ένα μέρος του πεζοδρομίου. Δεν είμαι μηχανικός, αλλά επειδή ζω την Αμαλίας κάθε μέρα και είναι ένα πάρκινγκ λατ έτσι κι αλλιώς, λόγω του ότι υπάρχει η κίνηση μπροστά στην το κλείσιμο μπροστά στην Πανεπιστημίου. Μήπως μπορούσαν και εμάς να μας διευκολύνουν, εκτός από το ότι να περνάει ο κόσμος μπροστά από τα καταστήματά μας, αλλά και να μην έχουμε αυτόν τον θόρυβο, ο οποίος είναι ανυπόφορος. Και εδώ μπροστά, τουλάχιστον λίγο πιο πέρα από το δικό μου το μαγαζί, έρχονται πάρα πολλά νερά, βρόχινα νερά, και οι βιτρίνες των καταστημάτων είναι όλες άχρηστες στη διάρκεια του χειμώνα που υπάρχουν βροχές. Ζητάμε και εμείς κάποια κατανόηση, και φυσικά το θέλουμε το μετρό και δεν είμαστε κατά των έργων ή οτιδήποτε άλλο. Απλώς ό,τι μπορεί και για μας να υπάρξει κάποια κατανόηση από την πολιτεία και από το Αττικό Μετρό. Μάλιστα. Θανάση, αν έχουμε λίγο χρόνο να συμπληρώσω ότι το πρόβλημα που αναφέρει ο κύριος με τα νερά οφείλεται στο κλείσιμο τόσο της ξενοφόντος όσο και της όθωνος, οι οποίες έχουν κλείσει από την πλευρά της Αμαλίας με αποτέλεσμα το νερό να συσσωρεύεται μπροστά στα καταστήματα. Πάνω, σας ευχαριστούμε πολύ. Μια ανθρώπινη τραγωδία εκτελήσεται στα ανοιχτά των ακτών της Λάρνακα στην Κύπρο. Εκατοντάδες οικογένειες Παλαιστινίων, τους οποίους απέλασε από τη Λιβύη ο συνταγματάρης Καντάφη, βρίσκονται εγκλωβισμένοι πάνω σε κυπριακό ferry boat. Στις 13 Οκτωβρίου άρχισε η οδύσσια των 650 Παλαιστινίων, μεταξύ των οποίων υπάρχουν 332 μικρά παιδιά και 4 έγκυες γυναίκες. Η κυβέρνηση του Σταγματάρχη Καντάφη ναύλωσε το κυπριακό πλοίο Countess M για να τους μεταφέρει στη Συρία. Από τον περασμένο Αύγουστο, ο Καντάφη αποφάσισε να απελάσει και τους 30.000 Παλαιστίνιους που ζουν στη Λιβύη και να τιμωρήσει έτσι τον Παλαιστίνιο ηγέτη Γιασέρ Αραφάτ, ο οποίος συνήφθε συμφωνία με το Ισραήλ. Το πλοίο έφτασε στο Συριακό λιμάνι της Λατάκιας, αλλά οι Συριακές αρχές του απαγόρευσαν να δέσει. Επέστρεψε στην Κύπρο και έριξε άγκυρα στα ανοιχτά της Λάρνακας. Ο Σκάι επικοινώνησε με τον πλοίαρχο Γιώργο Κολίδα. Μαζί του μίλησε ο συνάδελφος Μιχάλης Ριπιώτης. Η κατάσταση είναι ηρεμή. Διακατέχει μόνο τους επιβάτες μια αγωνία για το πού θα κατασταλάξουν. Σήμερα επέμβει του πλοίου ο πρόξενος της Συρίας, καθώς και ο αντιπρόσωπος του γραφείου της PLO. Και τους έδωσαν ορισμένες διαβεβαιώσεις ότι θα κάνουν το καλύτερο για να τους τακτοποιήσουν. The Syrian authorities have accepted to receive the Palestinians who are holding the Syrian documents. Συριακά διαβατήρια έχουν 600 από τις 650 πρόσφυγες. Το πλήρωμα πέφτει και καλά στους συριζωμένους Παλαιστίνιους. For the chef, we have everything, the food, the water, everything. No problem for us. And for children. Μικροπανικός δημιουργήθηκε με μια 23χρονη έγκυο, η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία. Με βρετανικό ελικόπτερο μεταφέρθηκε επιγόντως σε νοσοκομείο της Λάρνακας και δεν αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Όταν το προσωπικό της κλινικής της είπε ότι το πλοίο θα πάει τελικά στη Συρία, ζήτησε να γυρίσει αμέσως πίσω. Το δράμα των συγκεκριμένων προσφύγων θα τελειώσει μέσα στην εβδομάδα. Ωστόσο, πίσω στη Λιβύη, ο συνταγματάρης Καντάφη έχει ξεκινήσει εκστρατεία με στόχο την απέλαση περίπου 1.000.000 ξένων εργατών και των οικογενειών τους που ζουν στη χώρα του και οι συμβάσεις εργασίας τους έχουν λήξει. Και να δούμε τώρα τα νέα για τον καιρό.
Αρκετός ήλιος στις περισσότερες περιοχές, αλλά και λίγη συννεφιά που τοπικά στα ανατολικά και νότια θα είναι αυξημένη. Οι βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ, από το απόγευμα σταδιακά θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία στα βόρεια θα κυμανθεί από 6 έως 24 βαθμούς, στα δυτικά από 10 έως 26 και στις υπόλοιπες περιοχές από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα έχουμε αρκετό ήλιο, αλλά και λίγη πρόσκαιρη συννεφιά. Οι άνεμοι θα φτάνουν στην αρχή της ημέρας και τα 6 μποφόρ στον Εβοϊκό, αλλά θα εξασθενήσουν. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι δεν θα ξεπέρνουν τα 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 23 βαθμούς. Οι δηλώσεις του Διοικητήρου της Εθνικής Τράπεζας του κ. Μύρκου για τις παγίδες και τους κινδύνους που κρύβουν τα χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών απογευματινών εφημερίδων. Επίσης όμως αναφέρονται οι απογευματινές εφημερίδες και στη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Πόρτο εκτός έδρας. Είναι ένα θέμα που υπογραμμίζεται σχεδόν σε όλες τις εφημερίδες. Να δούμε αναλυτικά. Με πρώτον τον Αδέσμευτο, ο οποίος σχολιάζει και τις δηλώσεις του κ. Μύρκου με τον τίτλο «Καρμανιόλα τα στεγαστικά», αλλά διαλέγει άλλο θέμα στον κεντρικό του τίτλο. Η μαφία τον έστειλε στο νοσοκομείο, τον μάγο Θωμαδάκη. Του αποδίδουν διαρροή μυστικών της αυλής. Αναφέρει στον κεντρικό του τίτλο η εφημερίδα Αδέσμευτος. Στο στόχαστρο της αυριανής, σήμερα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Εύερτ. Χειρότερος του Ανδρέα ο Εύερτ είναι ο κεντρικός τίτλος της αυριανής. Με τέτοια ανίκανη και άχρηστη ηγεσία, αναφέρει η εφημερίδα στον υπότιτλό της, οδηγεί τη χώρα σε μεγάλη περιπέτεια. Στις πληροφορίες της ότι αποσύρεται από τον δημόσιο βίο η σύζυγος του Πρωθυπουργού, η κυρία Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου, επιμένει η απογευματινή, σπίτι η Δήμητρα, επιβεβαιώνεται η απόσυρσή της. Αναμένεται δήλωσή της ότι δεν θα πολιτευτεί, αναφέρει στον υπότιτλό της. Επίσης στην πρώτη σελίδα, όπως είπαμε, γίνεται αναφορά για τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Πόρτο. Η εφημερίδα Το Έθνος, μια πολύ σοβαρή υπόθεση που αφορά μάλιστα και τους χιλιάδες συνταξιούχους που ετοιμάζονται να κάνουν διαδήλωση κινητοποίησης την ερχόμενη εβδομάδα, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Το Έθνος. Το κόλπο με τα φάρμακα είναι ο τίτλος, περικοπές 10% αποφάσισαν τα ταμεία, με 4 τρίκ αυξάνονται οι τιμές των φαρμάκων, αναφέρει Το Έθνος στην πρώτη του σελίδα. Το μεγάλο θέμα με τα χαμηλότοκα δάνεια είναι και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Κοροϊδία τα στεγαστικά. Ο διοικητής της Εθνικής καταγγέλει ένα κοπάδι τραπεζών, αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος. Κινδυνεύουν οι πελάτες και οι καταθέσεις του κόσμου, είναι δήλωση του κ. Μύκου, αυτή που χρησιμοποιεί στον υπότιτλό του η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Το ίδιο θέμα και στην Ελευθεροτυπία. Κόλπα με τα δάνεια, φωνάζει η Εθνική και προβάλλεται η δήλωση του κ. Μύκου. Άλλο επιτόκιο νομίζουν ότι θα πάρουν και άλλο πληρώνουν οι πολίτες. Επίσης, στην προμετωπίδα της εφημερίδας, ο άθλος του Παναθηναϊκού άθλος, νίκη πρόκριση και με 10 παίκτες, είναι ο τίτλος της εφημερίδας Ελευθεροτυπία. Και τέλος, στα νέα, επίσης το ίδιο θέμα με τα χαμηλότοκα δάνεια και τις παγίδες που κρύβουν, προειδοποιούν Εθνική και Ελλάδος, παγίδες με τα χαμηλά επιτόκια. Και βέβαια συνεχίζουν τα νέα την έρευνά τους για τους ανθρώπους που ζουν μέσα στα σκουπίδια. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι πρώτες ειδήσεις στις απογευματινές εφημερίδες. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο πάλι μαζί. Μέρες παιδείας στον Sky 100,4. Όταν τα πανεπιστήμια κλείνουν, ο Sky ανοίγει τα μικρόφωνα για την παιδεία. 16 έως 22 Οκτωβρίου. Γιατί η παιδεία είναι υπόθεση εθνική.